Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Insight Psychology, μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, αλλά και στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων επίσης. Για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο με άλλα λόγια. Αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσετε πως σας ταιριάξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί? Γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρεψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Μισό λεπτάκι να τα τακτοποιήσω. Σχεδόν έτοιμοι, θέλουμε άλλο ένα. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας προκύψει. Μισό λεπτάκι για να... Α, εδώ είμαστε. Για να ξεκινήσουμε. Ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν. Για πάμε. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Κάποιοι από εσάς θέλετε να πετύχετε έναν συγκεκριμένο στόχο. Ίσως κάποιοι από εσάς να ασχολείστε με τον αθλητισμό ή γενικότερα να είσαστε υψηλόβαθμα στελέχη στο χώρο εργασίας σας και θέλετε να κατακτήσετε την κορυφή που λέμε. Ότι εγώ θέλω ρε παιδί μου να φτάσω στη θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Κάτι λιγότερο δεν συμβιβάζουμε. Λοιπόν, ένας θρίαμβος εδώ πέρα παιδιά μου και μακάρι να σας καλύψει όλους. Αν είστε κάποιοι αθλητές, ίσως να θέλετε να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένους αγώνες ή εντός Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας. Πάντως γενικότερα εδώ ετοιμάζεται να σας έρθει ένας τεράστιος θρίαμβος που θα είναι όλος δικό σας. Εδώ αντιπροσωπεύεται συγκεκριμένα το ζώδιο του Λέοντα. Το 28 μπορεί να συμβολίζει 28 μέρες, μπορεί να συμβολίζει ημερομηνία γενεθλίων, μπορεί να συμβολίζει 28 εβδομάδες για κάποιους από εσάς, πιθανότατα να συμβολίζει ηλικία, καθώς επίσης εδώ μπορεί να συμβολίζεται αριθμός κατοικίας, αριθμός εργασίας, οδός στάδιο αριθμός 28, ένα το κρατούμενο. Ναι παιδιά, και μετά όταν εσείς θελήσετε τελικά να λάβετε μέρος ό,τι είναι να λάβετε ή γενικότερα να σας έρθουν τα πράγματα έτσι όπως εσείς θεωρείτε ότι έχετε κάνει δηλαδή μια προσωπική σας κατάκτηση, το βάζετε μετά στα πόδια έτσι, από πουδήποτε το βάζετε στα πόδια. Ουφ, τώρα εντάξει, ανοίγω την πόρτα, δεν με νοιάζει τίποτα, ρίχνω μια κλεφτή ματιά και όπου φύγει, φύγει. Θα δούμε τους λόγους βέβαια παρακάτω. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός λέων τοξότης. Το 27 μπορείτε να τα αξιολογήσετε σύμφωνα με ό,τι σας εξήγησα και για το 28. Και τι θέλετε εσείς, να πάτε να βρείτε ρε παιδιά τη γαλήνη σας και την ηρεμία σας. Αυτό θέλετε. Μακριά από όλους και από όλα. Να ξεκουραστώ, να δώσω εγώ στην ψυχούλα μου ό,τι λαχταράει, να ξαναέρθω σε επαφή με το μικρό παιδάκι που κρύβω μέσα μου, γιατί όλοι μας μέσα μας, μικρά παιδάκια είμαστε, το βιολογικό σώμα μεγαλώνει και η κοινωνία μας έχει βάλει στους κανόνες που όλοι ξέρουμε πώς διέπουν τη ζωή μας. Κατά τα άλλα, πάντα είμαστε μέσα μας, στην ψυχή μας, μικρά παιδάκια.
Ίσως κάποιοι από εσάς να θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο λοιπόν στα παιδιά που πιθανόν έχετε, να θελήσετε να πάτε στο χωριό όσοι κατάγεστε από χωριό ή γενικότερα να θέλετε να αγοράσετε μια κατοικία που είναι σε ένα εξοχικό μέρος για να προσφέρετε στα παιδιά σας το καλύτερο, αλλά και για να μπορέσετε εσείς να έχετε την ψυχική σας ηρεμία και να δράσετε κι εσείς σαν παιδάκι. Πάντα είμαστε παιδάκια μέσα μας. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός το 30, το αξιολογείτε εσείς αγαπητοί μου. Λοιπόν, θα έχετε και σύμμαχο, δεν θα είστε μόνοι σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είτε είναι χορηγός σας, σε περίπτωση που είστε αθλητές, είτε γενικότερα αυτός ο άνθρωπος σας θαυμάζει, πιστεύει πολύ σε εσάς και θέλει να σας συμπαραστέκεται οικονομικά. Ανήκει σε ζώδια της γης Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ρομαντικός, με πολύ έντονο ψυχισμό. Του αρέσει πολύ να βρίσκεται στη φύση την ώρα που ανατέλει ο ήλιος ή την ώρα που δει ο ήλιος. Όλο αυτό συμβολίζει την αυθονία που κρύβει μέσα στην ψυχή του, αλλά είναι και ευκατάστατος. Το 43 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Αχ βρε παιδιά μου, μετά από αυτή την προσωπική κατάκτηση εσείς θα θελήσετε να πάρετε χρόνο για τον εαυτό σας. Α, όλα και όλα. Αυτό που ήταν να κάνω το έκανα, έφυγα, έβαλα μπρος για αλλού, έχω υποστηρικτή, έχω συμπαραστάτη και τώρα ώρα να αράξω, να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, να κάνω την ψυχοθεραπεία μου και αυτό ήταν μετά. Δεν με νοιάζει τίποτα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού καρκίνου, Σκορπιός, Ιχθύς. Το 19 το αξιολογείτε εσείς, το 19 μπορεί να συμβουλίζει και το 19ο γράμμα της αλφαβήτου σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό γιατί? Γιατί αγχώθηκα πάρα πολύ, πιέστηκα πάρα πολύ και νιώσα ότι μέσα μου κάτι θα σπάσει, κάτι θα κάνει μπαμ. Οπότε λοιπόν το χρειάζομαι αυτό, γιατί πιέστηκα. Εδώ αγαπητοί μου συμβολίζονται και κάποιες στρεσογόνες καταστάσεις, ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει. Ίσως κάποιες κυρίες ή δεσποινίδες έχετε προβλήματα με τον κύκλο της περίοδου ή έχετε καθυστέρηση αρκετών ημερών ή δεν σας έρχεται τακτικά. Γενικότερα μία αστάθεια στην περίοδο και όλο αυτό σας προκαλεί αγχοδιαταραχή και είναι απόλυτα λογικό, από ορμόνες είμαστε κατασκευασμένες. Εδώ πέρα αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, Κρέος, Λέων, Τοξότης, το 18 το αξιολογείτε εσείς. Να το λοιπόν εδώ παιδιά, έρχεται ο Αρχάγγελος Άριελ και σας λέει, βρε παιδί μου η κυλίτσα, τι λέγαμε πριν, αυτή η κυλίτσα σε ταλαιπωρεί μάλλον, δεν πας να της ρίξεις μια ματιά αυτής της κυλίτσας, για πήγαινε τώρα κιόλας, μην περιμένεις να περάσουν μήνες ολόκληροι. Πήγαινε ρίξεις μια ματιά της κυλίτσας για να δούμε τι συμβαίνει στην κυλίτσα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, Κρέος, Λέων, Τοξότης, το 36 το αξιολογείτε εσείς. Βέβαια έχετε και τα δίκια σας γιατί είσαστε κάποιοι οικονομικά περιορισμένοι. Έτσι το ταμείο είναι μείον. Οπότε, ναι μεν εσείς θέλετε να θριαμβεύσετε σε κάτι. Ναι μεν μετά θέλετε όπου φύγει φύγει για να πάτε κάπου αλλού. Αλλά ξέρετε όμως ότι ναι μεν, okay, εγώ δεν μπορώ, έχω όμως κάποιο άτομο δίπλα μου που μπορεί να με στηρίξει, αλλά μέχρι πόσο όμως θα με στηρίζει. Κάποτε πρέπει να σταθώ και εγώ στα πόδια μου, οπότε ας πάρω το χρόνο μου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάω να αγχώνομαι. Και ναι, η κοιλιά μου κάποιες φορές ή το εντεράκι, και ναι, κάποιες φορές μπορεί να υποφέρω από δυσκυλιότητα, κάποιες φορές μπορεί να υποφέρω από διάρρεια, κάτι δεν πάει καλά στην κυλίτσα μου και αυτό γιατί. Γιατί έχω φτάσει εγώ εδώ, έτσι αγαπητοί μου. Μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή της κοιλιάς βρίσκονται και τα εσωτερικά γενετικά μας όργανα. Και ένας παράγοντας παραπάνω, τι θα κάνω, πρέπει να βρω χρήματα. Γιατί προς το παρόν άδειασε το ταμείο. Αγαπητοί μου, όλα αυτά τώρα που σας περιέγραψα μπορεί να προέρχονται από όλους τους τομείς της ζωής. Αισθηματικά, οικογενειακά, φιλικά, συναδελφικά, από όσους τομείς έχει η ζωή μας και ερωτικά ζητήματα φυσικά. Λοιπόν, έχουμε μία βάση στην οποία θέλω να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε. Εντάξει παιδιά μου, ζούμε σε αδίξωες εποχές, το ξέρουμε καλά, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος όμως να το βάζουμε κάτω ή να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νοσεί. Ναι.
Βέβαια, για κάποιους από εσάς φαίνεται η κατάσταση βουνό. Πω πω ρε παιδί μου, εγώ πώς θα το ανέβω αυτό το βουνό, βουνό μου φαίνεται, πόσα χρόνια θα κάνω. Έτσι αγαπητοί μου, εδώ αυτή η ενέργεια συμβολίζει ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Το 10ο αξιολογείτε εσείς, η κατάσταση λοιπόν βουνό, αυτό το αφήνω εδώ, γιατί υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη τη μεριά όμως υπάρχει και αυτή εδώ η ενέργεια, δηλαδή δεν πάω στο χωριό μου που είναι κάπου στο βουνό να πάω να ξεκουραστώ, μήπως τελικά να το κάνω και μόνιμη κατοικία, να πάω στο χωριό να τελειώνουμε, για κάποιους από εσάς, έτσι. Βουνό. Κρατήστε το λοιπόν το βουνό αγαπητοί μου. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Δεν έπεσε. Μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Το παιδί μίλησε. Να το. Θα πάρουμε αυτό. Ήταν πρώτο. Μισό λεπτό παρακαλώ. Να μαζέψω αυτά. Okay. Λοιπόν, διέξοδος, ανακούφιση, αλλαγές, νέο ξεκίνημα, παιδιά. Νέο ξεκίνημα. Από κάπου φεύγετε και πάτε αλλού, παιδιά. Σαφέστατα, σαφέστατα. Και έχετε και υποστήριξη εδώ. Να υπενθυμίσω, λοιπόν, διέξοδος, ανακούφιση, αλλαγές, νέο ξεκίνημα. Κρατήστε το 24 ημέρα. Πάρα πολύ ωραία. Τα βάζω αυτά έτσι εδώ. Πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν αγαπητοί μου. Οπ, έπεσε το παιδί. Νοσταλγείτε ίσως παρελθοντικές καταστάσεις. Μήπως τυχόν κάποιοι ήσασταν μαζί με αυτόν εδώ τον άνθρωπο λοιπόν και τώρα πια δεν είστε. Ή ίσως να νοσταλγείτε τα περασμένα μεγαλεία και διγώντας να κλαίσω ότι πού ήμουνα εγώ. Και τώρα που έχω φτάσει, το τι μου συμβαίνει δηλαδή, έτσι αγαπητοί μου. Ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει ανάλογα με το τι είναι αυτό που σας αντιπροσωπεύει. Εδώ συγκεκριμένα έχουμε να κάνουμε με ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύς. Το 27 το αξιολογείτε εσείς. Λοιπόν, μια στιγμούλα, θα το βάλω και αυτό έτσι εδώ. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Κάποιες δυσκολίες σαφέστατα υπάρχουν εδώ. Ο καθένας από εσάς μπορεί να μου αναφέρει στα σχόλια ελεύθερα. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν αγαπητοί μου. Μπούμ. Για να δούμε. Αυτό έπεσε πρώτο. Οπωσδήποτε ό,τι και αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μην παρατάτε το όραμά σας, μην παρατάτε τα όνειρά σας. Αυτά είναι που θα σας οδηγήσουν στην καλή εξέλιξη. Μην το βάζετε κάτω, μην παρατάτε όλα αυτά που εσείς έχετε ως στόχους και ως προσωπικά όνειρα. Πόσο ξεκάθαρο πια αγαπητοί μου, πόσο ξεκάθαρο. Το αφήνω αυτό εδώ. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Ω παλάκια, για να δούμε εδώ. Βρε παιδιά, κοιτάξτε. Σίγουρα θα έχετε συμπαράσταση από κάποιο άνθρωπο ευκατάστατο αγαπητοί μου. Μπορεί να είναι τραπεζίτης, μπορεί να έχει τον τρόπο του, μπορεί να είναι αυτοδημιουργητός και να έχει δημιουργήσει επιχειρήσεις ολόκληρες και έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο οικονομικό. Βλέπετε, άνετος, αλλά βλέπετε και εδώ, είναι ακριβώς η ίδια ενέργεια. Άρα, αν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο στη ζωή σας, αναζητήστε στήριξη και θα την έχετε. Αν δεν υπάρχει, πηγαίνετε παιδιά μου σε κάποιο χρηματοοικονομικό, πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα κοινώς, μετάφραση τράπεζα δηλαδή, ή μήπως τυχόν μπορέσετε να αναζητήσετε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους για να ενισχύσετε τους οικονομικούς σας πόρους. Έτσι αγαπητοί μου, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με τη μόνη διαφορά, εδώ λέει 43 και εδώ λέει 13. Εδώ έχουμε και πάλι ζώδια της γης, Σταύρο, Παρθένο, εγώ καιρο και είπαμε 13. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σηκώστε μανίκια. Αναζητήστε τη βοήθεια που ξέρετε ότι χρειάζεστε. Το αφήνω αυτό εδώ. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ να δούμε. Για να δούμε εδώ. Πέσανε. Αυτό είναι πρώτο.
Αχ, ρε παιδιά μου, είναι ώρα να περάσετε στη δράση, μην το καθυστερήσετε. Οπωσδήποτε. Όσο πιο πολύ το καθυστερείτε, τόσο πιο πολύ μπλοκάρετε τα αποτελέσματα που είναι να σας έρθουν. Περάστε στη δράση, ξεκάθαρα μας τα λέει εδώ. Το αφήνω εδώ. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Έπεσε ο πολύ αγαπημένος, δύο πολύ αγαπημένοι πέσανε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Στο κοντινό μέλλον τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αρκεί βέβαια εσείς να αναζητήσετε την κατάλληλη υποστήριξη. Μην κάθεστε με χέρια σταυρωμένα. Σας λέει ο πολύ αγαπημένος, μην ανησυχείς. Παίρνε εσύ στη δράση και στο κοντινό μέλλον εγώ θα σε βοηθήσω. Όπως και να έχει, εγώ θα σε βοηθήσω. Όταν λέμε κοντινό μέλλον, σας το βάζω μέχρι εξάμηνο. Τι είναι 6 μήνες, ρε παιδιά, τίποτα. Ο χρόνος περνάει νεράκι. Σας παρακαλώ πολύ, σηκώστε μανίκια και κάντε τη δουλειά που ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε. Μην νοσταλγείτε τα περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα ανακλές. Τα περασμένα μεγαλεία ανήκουν στο παρελθόν. Αν θέλετε όμως να έχετε τωρινά μεγαλεία και μελλοντικά μεγαλεία, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θαυμάσια αγαπητοί μου, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ αγαπημένοι μας, να είστε καλά. Όσο για μένα, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.